Γεια σας, Διαβασίλης εδώ και σήμερα μετά από 3 μήνες και κάτι ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στο Car Project που όλοι μάθαμε την κατάληξη που είχε δυστυχώς το καλοκαίρι. Για όσους δεν ξέρετε, με τρακάρανε, μου βγήκανε από κόκκινο. Όσοι δεν γνωρίζετε ακριβώς τι έγινε και λοιπά, υπάρχει ένα βιντεάκι αντίστοιχο στο κανάλι το οποίο εξηγώ τα πάντα το τι έγινε με το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, μάγκες μου, δυστυχώς βγήκε ολική καταστροφή. Βγήκε ασύμφορο για να ξαναφτιαχτεί από την αρχή. Το κοστολόγιο που έβγαλαν οι ασφαλιστικές για να φτιαχτεί το αυτοκίνητο ήταν κοντά στις 11.000 ευρώ. Με κάτι λίγο παραπάνω βρίσκει το αυτοκίνητο στο car.gr, πάλι σε πολύ καλή κατάσταση, ατρακτή. Οπότε σίγουρα δεν μας σύμφερε να το φτιάξουμε. Μετά από 2 μήνες προσπάθειας, το αυτοκίνητο που θα δείτε το έχω 1 μήνα ήδη στα χέρια μου, ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω τι αμάξι πήρα. Χωρίς δεύτερη σκέψη κατέληξα στο αυτοκίνητο, το οποίο είναι ένα Volkswagen Scirocco για ακόμη μία τούμπανη φορά. Λοιπόν, μάγκες μου, από όσο καταλάβατε, πήγα και πήρα ακριβώς το ίδιο αυτοκίνητο με το προηγούμενο και ο λόγος ποιος είναι. Διότι το αυτοκίνητο, από όσο σας είχα εξηγήσει στο βίντεο παρουσίαση που πήρα το αυτοκίνητο, όσοι δεν το έχετε δει, να πάτε να το δείτε και αυτό. Σας είχα πει ότι είναι ένα αμάξι το οποίο το ήθελα πάρα πολλά χρόνια από αρκετά πιτσιρίκι κλπ. Το πήρα και δυστυχώς δεν κατάφερα να του κάνουμε σχεδόν τίποτα από όλα αυτά που θέλω να του κάνουμε το αυτοκίνητο. Οπότε το έβαλα στόχο να πάω να ξαναβρω το ίδιο ακριβώς αυτοκίνητο. Το συγκεκριμένο Scirocco είναι του 2011. Είναι 2 χρόνια πιο καινούριο από το προηγούμενο που είχαμε, που ήταν του 2009. Είναι στα 119.000 χιλιόμετρα, λιγότερα από το προηγούμενο. Το είχαμε πάρει το προηγούμενο στα 145, κάπου εκεί πέρα, χωρίς να κάνω λάθος. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σαλόνι, το οποίο θα το δείτε σε λίγο. Το οποίο είναι ένα cream τούμπανο δερμάτινο σαλόνι. Θέλω να μου γράψετε στα comments το χρώμα πώς σας φαίνεται, ρε φίλε, διότι θέλω να ακούσω γνώμες για αυτό το πράγμα. Όμως, σας έχω ετοιμάσει ένα super τούμπανο βιντεάκι το σημερινό, το οποίο δεν θα δείτε απλά το αυτοκίνητο, γιατί εντάξει, το έχετε ξαναδεί το αυτοκίνητο. Σε λίγα λεπτά για εσάς θα φύγω ένα ταξίδι μακρινό προς την Καλαμάτα για να δούμε το αυτοκίνητο σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και πιο μετά, με το που γυρίσουμε από την Καλαμάτα, θα πάμε να το κάνουμε ένα σέρβις και να βάλουμε μέσα και την τούμπανη οθονούλα, multimedia, καμερούλες μπρος και πίσω. Γιατί μάγκες, είναι ένα από τα πιο χρήσιμα πράγματα που είδα στο αυτοκίνητο. Νομίζω έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα, σας έχω κουράσει. Πάμε να δούμε το αμάξι. Η έκδοση του συγκεκριμένου Scirocco είναι ακριβώς η ίδια όπως ήταν και η προηγούμενη μάγκες. Μιλάμε για την compressor turbo έκδοση με τα 160 άλογα, 1400 κυβικά. Το πιο γρήγορο Scirocco στα 1400 κυβικά. Θέλω να σπάσουμε το κουμπί με τα likes, μάγκες μου. Θέλω να φτάσουμε τα 5000 likes. Να δώσουμε λίγο support στη σειρά και πατήστε και ένα subscribe όσοι γουστάρετε να ανεβεί η ομάδα και να γίνει πανικός. Να σημειωθεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ψάχνουμε ανθρώπους να ανεβάσουμε την ομάδα που θα βοηθήσει στο στήσιμο του Scirocco. Συγκεκριμένα, ψάχνουμε έναν άνθρωπο για να αναλάβει το εξατμισιακό κομμάτι της κατάστασης. Όσοι γουστάρετε να χωθείτε στο project και είστε εξατμισάδες ή οτιδήποτε και γουστάρετε να σαπορτάρετε στη φάση, βλέπετε αυτή τη στιγμή κάπου το email μου και το Instagram μου. Στείλτε μου ένα μήνυμα να μιλήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε μέσα. Λοιπόν, μάγκες μου, στο ιστορικό του αυτοκίνητου δεν χρειάζεται να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Το έχετε ξαναδεί, γνωρίζετε ακριβώς τι γίνεται. Είναι ακριβώς το ίδιο αυτοκίνητο. Απλά αυτή τη στιγμή τρώτε ένα μικρό spoil για το multimedia που θα μπει στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο όταν το πήρα είχε ένα πάρα πολύ κακό multimedia. Δεν είχε καν αυτό που είχε το προηγούμενο μου, δηλαδή μια οθόνη. Είχε ένα CD, ξέρω. Εντάξει, για το 2011 που βγήκε το αυτοκίνητο ήταν ανεπίτρεπτο αυτό το πράγμα. Είχε μέσα, αλλά ήταν πολύ βασική έκδοση λογικά αυτό το πράγμα. Γιατί ο τύπος είχε δώσει τα λεφτά στα καθίσματα, μάγκες, μιλάμε για δερμάτινο κάθισμα. Το χρώμα είναι cream. Η οροφή, ναι, είναι κρεμασμένη, είναι κλασικό Volkswagen. Πρόβλημα, δεν είναι τίποτα. Θα τα αλλάξουμε αυτά τα πράγματα έτσι, καθώς θα είναι στο πρόγραμμα να γίνουν και στο πράσινο. Ήθελα πάρα πολύ, μάγκες μου, να έχω το τιμόνι αυτό, το σποροειδή, το δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται και καλά. Να είναι λίγο έτσι, λίγο πιο σπόρο. Ήθελα το συγκεκριμένο τιμόνι. Ήθελα επίσης το καντράν αυτό με τα άσπρα και με αυτόν τον υπολογιστή ταξιδιού, μάγκες, με αυτά εδώ τα κολπάκια. Νομίζω ότι δεν έχω να σας δείξω πάρα πολλά άλλα πράγματα μέσα. Θα σας κουράσω εξατάχητο για ακόμη μια φορά. Volkswagen. Κάνουμε ένα ταξίδι στο χωροχρόνο αυτή τη στιγμή, γιατί για εμένα έχουν γίνει αυτά τα πράγματα που θα δείτε, ενώ για εσάς δεν έχουν γίνει. Πάμε ένα τούμπανο ταξιδάκι προς Καλαμάτα να δούμε το αυτοκίνητο πριν κάνουμε σέρβις, τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται.
Λοιπόν, μάγκες μου, έχω έρθει με το σιρόκο στο βενζινάδικο να βάλουμε βενζίνη και να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας για Καλαμάτα. Θέλω να δω πόσο θα καταφέρουμε να φτάσουμε την κατανάλωση, πόσο χαμηλά μπορούσα να την καταφέρω να τη φτάσω. Θα βάλουμε σίγουρα έκτος όλο μας το ταξίδι και θα δούμε τι θα καταφέρουμε να γράψουμε. Μάτια μου γλυκιά. Λοιπόν, μάγκες, έχω βαϊμπάρει τέρμα, έχω βάλει ερκοντισιάκι, τσίτα κρύο, έξω βροχούλα. Είμαι τέρμα χαϊπαρισμένος για το πρώτο μας ταξίδι με σιρόκο. Έχουμε καταφέρει κατανάλωση 8,8 αυτή τη στιγμή, γράφει το μηχάνημα. Με κοιτάει ένας τύπος που παίζει. Μόλις περάσαμε πρώτα διόδια. Εν τω μεταξύ έγραφε 47,90 και λέω what. Σταματήσαμε, ρίξαμε ένα κατουρηματάκι γιατί θα πέθαινα, μάγκες μου. Εσχρές τουαλέτες, πήγαμε. Μάγκες μου, δεν έχω παρά μικρή ιδέα που βρίσκομαι. Πάντως δεν έχω σήμα, δεν έχω τίποτα. Δεν ξέρω, ο δρόμος μπορεί να είναι από τους χειρότερους δρόμους που έχω οδηγήσει ποτέ. Από τη στιγμή που ήρθα στην Καλαμάτα, δεν με είδατε σχεδόν καθόλου, δεν είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Φεύγω τώρα αυτή τη στιγμή εγώ, βασικά δεν φεύγω, πάω να βρω ξανά τον φίλο μου, τον Γιώργο, ο οποίος είναι στον γκολφ αυτή τη στιγμή, παίζει. Θα πάμε να βρούμε να πιούμε έναν καφέ, κάτι ρε φίλε, γιατί εγώ γυρνάω σήμερα Αθήνα πάλι. Αύριο, τώρα για μένα είναι Πέμπτη, αύριο είναι Παρασκευή και έχω να κάνω το σέρβις του σιρόκο, μάγκες μου. Το σιρόκο, δίπλα από ένα πόλο αράζει. Φεύγουμε από δωμάτιο. Πάμε στο Γιώργο που είναι στον γκολφ. Πάρτε θέα. Πάρτε θέα εδώ πέρα, μάγκες. Έχω βάλει φίλε τον ευρυγόν για το φακό. Και δείτε απλά πόσο τεράστιο είναι το μέρος. Μάγκες μου, εδώ πέρα συνεχίζουμε. Ακάθεκτη, πάμε να φάμε. Δεν ξέρω πού έχουμε έρθει. Τι γράφει εδώ. Μεθόνι, σούπερ. Έχουμε φτάσει Πύλο. Κρυώνω και ξαναπάω λίγο στο αυτοκίνητο να πάρω τη ζακετούλα μου, να βάλω ένα φουτεράκι. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι πολύ ωραίο το μέρος. Μάγκες μου, μόλις μπήκα στο σιρόκο. Πάμε, φύγαμε για Αθήνα. Η ώρα 3,5 ώρα του GPS, η ώρα είναι 11 παρά 10 αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε. Κλείνω, μάγκες μου, και συνεχίζει το βιντεάκι στο συνεργείο. Φύγαμε για σέρβις! Λοιπόν, μάγκες μου, όπως σας έχω πει από πριν, έχετε καταλάβει, έχουμε έρθει αυτή τη στιγμή στο συνεργείο. Θα γνωρίσετε σε 3 με 4 δευτερόλεπτα τον Μάνο τον Βασιλόπουλο που έχουμε έρθει. Να κάνουμε ένα σέρβις εδώ πέρα το επικίνδυνο εργαλείο, διότι βαγμόνο, όπως θα μας πει και ο Μάνος, και πάμε να γνωρίσουμε τον Μάνο. Λοιπόν, Μάνο, καλησπέρα. Ήρθαμε εδώ πέρα, φέραμε το εργαλείο. Να δούμε τι υπάρχει περίπτωση να χρειάζεται για σέρβις. Ποια είναι η γνώμη σου για... Φίλε, μόνο Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, τίποτα άλλο. Λοιπόν, μάγκες, Μάνος Βασιλόπουλος, αυτή τη στιγμή βλέπετε πάνω που βρισκόμαστε. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα χρειαστεί το μπανάρι μας. Ελπίζω να μην μπλέξουμε άσχημα. Βαγ μόνο, ξεκινάμε. Μάγκες, έχουμε σκάσει με μπλουζίτσα μπαμ, μπιλιόλο, super duper. Λογικά έχετε δει το βιντεάκι που έχουν ανεβάσει ο Καρπούζης με το Madney που μου φέραν την μπλούζα. Κάπως έτσι, δεν ξέρω τι γίνεται. Μάνο, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Έχω δει σε πάρα πολλά Vag και ειδικά σε σιρόκο και τέτοια ότι αυτό και αυτό δεν τα φοράνε περισσότεροι. Εάν το υπάρχει κάποιο πρόβλημα, βασικά σε τι ακριβώς χρησιμεύει το ψευτοκάπακο και το. Και αυτό στην Τουρκία. Θερμοπροστασίες είναι. Πιο πολύ είναι για να μην σκάει το καπό το χρώμα του. Αλλά το κακό που κάνει είναι ότι επειδή κρατάει πολύ θερμοκρασία εδώ πέρα, την κρατάει εσωτερικά και έχονται πολύ εύκολα οι πολλαπλασιαστές. Οπότε είναι καλύτερο. Θεωρητικά. Okay. Και ειδικά άμα βάλουμε και πολλαπλασιαστές που θα βάλουμε αργότερα ροχτό, θα φύγουν αυτά. Ωραία, okay. Οπότε το ψευτοκάπακο μάγκε θα φύγει. Σε αυτό. Την τουρμπίνα έχει από κάτω και τον downpipe και αυτό κρατάει θερμοκρασία. Και πυρόμετρο έχει παραπάνω. Αλλά η θερμοκρασία που κρατάει είναι για να μην φύγει πάνω στο καπό. Όχι ότι την κρατάει και καλά πιο χαμηλά στο μοντέρ. Όχι, δεν την κρατάει πιο χαμηλά. Okay, κρατάει okay. Παραπάνω θερμοκρασία εδώ μέσα. Απλά για να μην πάει γύρω-γύρω και τα κάψει όλα το κάνει. Τέτοια πράγματα θα κάψει. Δεν μπορεί να κάψει μηχανικά κομμάτια. Όχι, δεν θα κάψει μηχανικά. Εντάξει. Εμείς τα βγάζουμε για να κρίνουν πιο εύκολα και το τούρμπο, να μην έχει πυρόμετρο πολύ. Εδώ να μην καίγονται παλαιοπλευστές. Δηλαδή... Ωραία. Οπότε μάγκες αυτά θα φύγουν και επίσης εντάξει θα πάρουμε και ένα ντεσιμπέλ ήχο θα τον πάρουμε. Έτσι. Δεν είναι καψελάδια.
Καλό αυτό. Από τα λίγα. Πήραμε μάγκες. Καλό πράγμα. Παιδιά, με συγχωρείτε που το αυτοκίνητο είναι λίγο σε μια ελληνική κατάσταση, λίγο από βρώμα, αλλά κυριολεκτικά γύρισα 4-4,5 ώρα το βράδυ. Έπεσα για ύπνο νεκρός και ξύπνησα μετά από ένα εξάωρο. Έκανα γρήγορα ένα μπάνιο. Ήπια έναν μισό καφέ και ήρθα. Λοιπόν, το αυτοκίνητο μάγκες, όπως σας έχω πει, το προηγούμενο τσακάλος που το είχε ο Κυριούλης, το είχε σε ακινησία για κάποιον καιρό, δηλαδή ένα. Δεν θυμάμαι πόσο καιρό μας είχε πει. Πόσο είχε πει, 4-5 μήνες. Αλλά τα σέρβις του κλπ. Τα έχει κάνει όλα σωστά και υποτίθεται. Αλλά εντάξει, βλέπω έχουμε να αλλάξουμε λίγο καιρό κάποια πραγματάκια. Τι έκανε εδώ, ρε Μανώ? Ένα γελισματάκι, μια περιποίηση στο φίλο μου. Φρέσκο, παιδιά, φρέσκο. Έτοιμο. Πάμε να δούμε μάγκες να ρυθμίσουμε σέρβις. Θα το κάνουμε 5-5,5 ή να το κάνουμε χιλιόμετρακια. Κάθε 5.000. Κάθε 5.000. Πάμε να δούμε τα πράγματα. Πιο λίγα χιλιόμετρα που έχει συναντήσει ο Σιρόκο τελευταίο καιρό. Έχω και με 60.000 πελάτες. Λοιπόν, μάγκες, επίσης θα πάτε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή κάπου. Βλέπετε το TikTok του Μάνου. Θα μπείτε να τον κάνετε follow, να βλέπετε εκεί πέρα διάφορα τέτοια πραγματάκια από όσο βλέπετε. Μάνο, μας δείξεις λιγάκι τι άλλο έχουμε εδώ μέσα. Ναι, τι έχεις? Οπαλάκια. Ο γκολφάκι βλέπω εδώ πέρα. Ναι, εδώ φτιάξαμε ένα Golf 6 δίλητρο. Είχε κάτι διαρροές λαδιού, τις επισκευάσαμε. Και εδώ έχουμε τρεις επισκευές μοτέρ. Αυτό είναι μάνα, όλο μάγκες. Όλο μαμά είναι. Είναι το μαγαζιού αυτό. Δεν φοράει τίποτα. Αυτό πόσα δηλώνει? 800 συν. S3 είναι, DSG, τετρακίνητο με precision πάνω. Ποιος είναι αυτός? Έχουμε ένα μοτέρ εδώ για επισκευή. Αυτό έχει έρθει από Κρήτη. Α, οκ. Okay. Για να ψάξουμε το μοτέρ. Και εκεί έχω άλλα δύο. Θα ξεκινήσω. Πλάκα να τον βάζω να λύνω, να λύνει. Έλα, πάρε εδώ και στανίτσα. Κοιτάξτε καστανίτσα που του δίνω, Ναι, εντάξει, εμείς με τα βαγκ δεν χρειαζόμαστε καστανίτσια τέτοια. Είμαστε μόνο εμείς που έχουμε βαγκ. Άμα καταφέρω και το βάλω. Είναι εργαλεία για να φτιάξουμε. Θα βγάλω αυτό εδώ. Ξεβιδώνω, ναι. Αυτό είναι το. Μάθε, καθηγητής. Καινούργια τάπα, Όπα. Γιατί την αλλάζει κανείς. Είχε προβληματάκι. Έχει βάσει καινούργια. Γιατί μεταστάζει η τάπα. Και τώρα και το σπύρωμα εδώ πέρα. Και μετά θέλει κυλικό για να φτιάξει. Πάντα θέλει καινούργια. Και στο εργοστάσιο πάντα καινούργια βάζουμε. Με γεια, μάγκες μας. Καλωρίζει. Εδώ πέρα, καλό ταξίδι. Το λαδώνουμε εδώ πέρα το εργαλείο, το φίλτρο πάντα. Πρέπει να παίξει δαχτυλάκι. Χωρίς δαχτυλάκι δεν κάνουμε δουλειά. Τι λαδάκι βάζουμε? 5-30, λίγο η μολύ. Οκ. Τέτοια τους λέμε τώρα και θα τους αρέσει και θα με ζητάνε, να ξέρεις. Λοιπόν, κάτι δευτερόλεπτα για εσάς, κάτι μέρες για εμένα. Ποιον ξανά έχουμε εδώ πέρα? Λοιπόν, Μάνο. Πριν λίγα λεπτά είδατε ότι ο Μάνος ανακάλυψε ότι οι πολλαπλασιαστές μας είναι όλο καινούργοι. Όχι πλάκα κάνω. Υπάρχει λίγο ένα puzzle του 2008-2010-2011. Οπότε, λοιπόν, Μάνο, τι θα αλλάξουμε τώρα και τι θα βάλουμε? Βασικά, τι μαλακίες έχουμε και τι θα αντικαταστήσουμε? Θα βγάλουμε εδώ πέρα αυτούς εδώ πέρα τους πολλαπλασιαστές. Ο ένας είναι του 2006, ο άλλος του 2007, του 2008. Ποικιλία έχουμε, γιατί κακό είναι αυτό? Εντάξει, άμα θες, τους αφήνουμε πάλι. Αλλάξαμε και μπαταριούλα. Είχαμε πάλι και εκεί μια προϊστορική 45 για ένα smart. Έτσι, ήταν η μοναμίνη. Θα βάλουμε εδώ πέρα, όμως δείξτε τι θα βάλουμε. Για πες μα, εσύ θέλω να μας παρουσιάσεις τι έχουμε εδώ, τι είναι αυτά εδώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα παιδιά RTMG. Ένα πολύ ωραίο πλακάκι. Ωραίο χρωματάκι αυτό. Είναι πολλαπλασιαστές τύπου R8 NGK. Ωραία, θα πάρουμε τουλάχιστον 10 άλογα από τον κάθε πολλαπλασιαστή. Σίγουρα. Οπότε είμαστε μάγκες 40 εδώ πέρα και 160, φτάσαμε 200 πάρα πολύ εύκολα. Λαγκανό, λοιπόν. Μάγκες, θέλω να μου πείτε λιγάκι με το χρώμα κάτω στα comments εάν είναι κομπλέ ή σκάιτρι και μία. Δεν είχαμε επιλογή για το καπάκι. Ήταν δυστυχώς το μοναδικό διαθέσιμο. Και ήταν να ξέρει το μοναδικό κιόλας που υπήρχε γενικά. Πριν δείτε το αποτέλεσμα, πηγαίνετε κάτω στα comments και γράψτε πριν δείτε. Ο Μάνος έχει πει από την αρχή ότι θα βγει πολύ μου. Οπότε πάμε να δούμε. Έχω πολύ μεγάλη απορία να ξέρετε πώς θα χωρέσει το πράγμα. Αλλά έχει πει ο Μάνος θα χωρέσει, υπάρχουν κόλπα. Λοιπόν, μάγκες, πάει να χωθεί λογικά το πλακάκι. Από όσο βλέπω. Όχι, εντάξει, δεν είναι ωραία. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, όχι, σκάει σοβαρό το μπλε. Σκάει σοβαρό το μπλε, παιδιά. Βάζουμε και τα καλωδιάκια ξανά, μάγκες. Όπου βρισκόταν. Μάγκες, νομίζω ότι είμαστε σχεδόν. Έχουμε τελειώσει. Κόπηκε και αυτή εδώ η βλακιούλα. Δεν μου άρεσε καθόλου, ειλικρινά. Ζήτησα να τη βγάλουμε γιατί ήταν εσχρή. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μία επιστροφή στο παρελθόν. Για δώσε λίγο ακόμα. Εμένα μου αρέσει, ακούγεται όντως λίγο περισσότερο, κατάλαβες. Όχι, είναι ανοιχτό το καπό γι' αυτό. Με ξενέρωσε. Λοιπόν, μάγκες μου, όπως βλέπετε αυτό εδώ πέρα το εργαλειάκι. Εντάξει, καλά, μπροστά στο Σιρόκο δεν έχει ελπίδα. Καλά, εννοείται αυτό. Σιρόκο δεν το περνάμε. Γράψτε από κάτω να μας το δείξω μάλλον λίγο πιο αναλυτικά. Μας πει λίγο κάτι κόλπα που έχει εδώ πέρα. Είναι 600
500 χιλιόμετρα τώρα απευθείας ταξίδι, θα μας είχε δείξει το ποιόν το ήταν κακό. Ωραία αυτοκίνητο, τι δουλειά κάνετε? Επαγγελόμαστε μηχανικοί. 117-341. Δεν ξέρω και εσύ ρόλα, είναι το μπλουζιτσέρι μπαμ. Ω, παλέκια. Θεωρητικά, σερβισοκατάσταση ξανά σε 5.000 για λαδοκατάσταση κλπ. Τέλεια. Πάμε έξω, μάγκες. Λοιπόν, μάγκες μου, τελειώσαμε το σερβις του αυτοκινήτου. Αλλάξαμε λαδάκια, αλλάξαμε φίλτρα, φίλτρα βενζίνης και τέτοια αλλάξαμε. Είχε κάνει, θα κάνουμε την επόμενη φορά. Τώρα κάναμε λάδια φίλτρο λαδιού, τα πακάρτερ, μπουζί. Μπανά, οπότε μάγκες μας έχει μείνει να βάλουμε και βαλβολίνες κάποια στιγμή για να δούμε λίγο με τους προβλασσέστες τι έγινε κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάνο. Μάνο, θέλω να μου πεις κάτι άλλο που πρέπει να προσέχουμε, κάτι που έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι μια χαρά, είναι πολύ καλά συντηρημένο. Λοιπόν, σούπερ μάγκες μου, τα λέμε. Το πόσοι άνθρωποι μου στείλανε για αυτό το πράγμα, δεν το περίμενα. Τώρα αυτό το κάνουμε για να περάσουμε μικροφωνό. Βασικά όχι, καλό δύο καμεράς. Εν τέλει, όταν παιδιά τα βγάλα, ξέχασα κάτι και είναι αρκετά σημαντικό. Αυτό σου έχω καταλάβει. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να μας σώσανε. Να φορτίσει και να μας εξηγήσει ο Θάνος τι καμερούλα βάλαμε πίσω. Πάμε πίσω. Είμαστε στο πιο όμορφο κολαράκι που υπάρχει. Θα μας εξηγήσει ο Θάνος αυτή τη στιγμή τι καμερούλα βάλαμε πίσω που λογικά πρέπει να παρόμοια με την προηγούμενη. Παρόμοια με διαφορετικού στυλ. Είναι με τρύπα, κουμποτή, η προηγούμενη ήταν αυτοκόλλητη. Χρήσιμο μάγκες μου, ειδικά τώρα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο που δεν έχω και αισθητήρες που το προηγούμενο είχα, αλλά γενικά η καμερούλα πίσω διευκολύνει πολύ, ειδικά όταν το συγκεκριμένο λίγο μεγάλο κλπ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να φύγουμε με το αυτοκίνητο για να το δείτε και λίγο εξωτερικά λίμια. Λοιπόν, μάγκες μου, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Θέλω να σπάσουμε το κουμπί με τα likes, όπως σας είπα. Θέλω να φτάσουμε 5.000 likes σε αυτό το βίντεο και να σπάσουμε όλοι το κουμπί με τις εγγραφές. Δεν ξέρω εάν η σειρά θα συνεχιστεί από το νούμερο που είχε μείνει, δηλαδή από το επεισόδιο που ήμασταν με το πράσινο, που μάλλον αυτό το πράγμα θα γίνει. Δεν θα ξεκινήσουμε μάλλον νέα σειρά. Και στο επόμενο επεισόδιο πάμε να ολοκληρώσουμε το θέμα με τα φημέ, να βγάλουμε τα σηματάκια που είχαμε, να βάλουμε λίγο τα φημέ στα φανάρια κλπ. Να γίνει το αμάξι ακριβώς όπως ήταν το πράσινο και να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε λίγο ζαντούλες γιατί τα λαστικά μας είναι του 17 και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.